σε μια συνέντευξή σου πρόσφατα που είπες ότι δεν βγαίνω συχνά γιατί δεν με ζητάνε κιόλας για συνεντεύξεις. Τι έχει γίνει με αυτό? Δεν εξέφρασα κάποιο παράπονο γιατί είδα αυτό τον τίτλο και δεν μου άρεσε καθόλου. Ήταν μια ερώτηση, μια πολύ ωραία συνέντευξη. Απλά με ρώτησαν γιατί χάθηκα ή γιατί δεν εμφανίζουν και είπα απλά δεν με καλούν. Δεν είναι κάτι περίεργο. Πώς θα πάω να χτυπήσω την πόρτα, γεια σας, ήρθα να δώσω συνέντευξη προς Θεού. Γιατί πιστεύεις όμως ότι δεν υπήρξε ήδη ανταπόκριση με τον πρώτο νικητή? Με τον Άκη εννοείς. Καλά, εντάξει, καμία σχέση. 10 χρόνια πριν ο άνθρωπος έχει εξελιχθεί πάρα πολύ. Και μην ξεχνάμε πόσο πόλεμο έφαγε και ο ίδιος στο ξεκίνημά του. Πάντως, ο μόνος MasterChef που έχει κάνει καριέρα τόσο μαγειρικά όσο και τηλεοπτικά, ο Άκης Πετρετζίκης, επιθυμεί να συνεργαστεί με τον Mr. Kratz. Ναι, ναι, καλά, ακούσατε. Ο Χρήστος Μπάρκας έκλειψε τα μαχαίρια του Άκη Πετρετζίκη και έτσι πολύ σύντομα θα τους δούμε να μαγειρεύουν μαζί. Πολύ έξυπνη κίνηση του Άκη. Εξηγήστε μου λοιπόν. Σε τι αφορά η πρόταση ακριβώς? Αφορά σε να μαγειρέψουν μαζί. Ο Άκης Πετρετζίκης λοιπόν σήκωσε το τηλέφωνό του, μίλησε με τον Κράτς από εγώ και θέλει να βρεθεί στην ίδια κουζίνα και στο